υποδομημάτων. 3.224 κτίρια. Από αυτά χρειάστηκε να γίνει μετασεισμικός έλεγχος από τη ΔΑΕΦ σε 752 κτίρια. Ο έλεγχος αυτός δεν γνωρίζουμε αν έχει ολοκληρωθεί και δεν το γνωρίζουμε γιατί. Ενώ καταθέσαμε προς τη μεριά της ΔΕΕΦ με ονοματεπώνυμο όλες τις ιδιοκτησίες και την ανάγκη πολύ γρήγορα να ολοκληρωθεί αυτή η πλευρά του ελέγχου, η απάντηση της ΔΕΕΦ με έγγραφα ήταν ότι εσείς βγαίνετε τώρα από το πρόβλημα, ενημερώστε τους ιδιοκτήτες και η απευθείας επαφή μαζί τους πλέον ορίζει το τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Ενημερώθηκαν όλοι αυτοί οι ιδιοκτήτες μετά το έγγραφο της ΔΑΕΦ και φαντάζομαι ότι ένας αριθμός κτισμάτων από αυτά έχουν αποκατασταθεί μετά τον έλεγχο της ΔΑΕΦ σε δεύτερο επίπεδο, τον οποίο δεν γνωρίζουμε αν έχει ολοκληρωθεί. Αυτό που γνωρίζουμε βεβαίως είναι ότι 35 από αυτά τα πολλά ακίνητα, τα οποία είχαν από την πρώτη στιγμή στοιχεία επικινδυνότητας, λοιπόν, είναι σε διαδικασία ελέγχου και από τις δικές μας υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το τι θα κάνει η ίδια η ΔΑΕΦ. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και τελειώνω με τούτο, ότι παρά το ότι η ένορκη διοικητική εξέτασή μας, την οποία διέταξα από την πρώτη ημέρα, δεν κατέδειξε ότι υπάρχει καταγραφή, είτε έγγραφη είτε προφορική, προς το πολεοδομικό μας που αφορά το συγκεκριμένο δομικό στοιχείο. Ανεξάρτητα από όλα αυτά που προηγήθηκαν, αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία είναι να πούμε ότι στο όνομα του Νίκου, στο όνομα αυτού του άτυπου παιδιού, να κάνουμε ως δημοτικές αρχές πλέον και εγώ ως Δήμαρχος Λαρισαίων, ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να αλλάξουμε πράγματα και να κάνουμε τις πόλεις μας πιο ασφαλείς. Η ευαισθησία μας γύρω από το ζήτημα της ασφάλειας, και κλείνω με τούτο, για μας ήταν προγενέστερη και του συμβάνους. Ίσως γνωρίζετε, αλλά πρέπει να γνωρίζει η κοινωνία, ότι 2 χρόνια πριν έχουμε υπογράψει σύμβαση με το Ερευνητικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ανθεκτικότητα της πόλης, για την καταγραφή όλων των κτισμάτων, διατηρηταίων, αξιόλογων, επικίνδυνων, όλων των παλαιών κτισμάτων, τα οποία ανάλογα με την κατάταξή τους θα βρίσκεται σε μια διαδικασία αντιμετώπισης του κάθε προβλήματος που μπορεί να δημιουργεί το καθένα. Τα πλαίσια αυτά, ήδη το Πανεπιστήμιο είναι πολύ κοντά στην παράδοση του πρώτου παραδοτέου και της πρώτης καταγραφής. Γνωρίζω από προφορική ενημέρωση ότι ήδη έχουν εντοπιστεί 62 κτίσματα στην πόλη τα οποία έχουν τέτοια στοιχεία, τα οποία εμείς στο επόμενο διάστημα με τις ομάδες αυτές θα καταγράψουμε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια για να κινήσουμε τις διαδικασίες προς τους ιδιοκτήτες.